Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Europe Next. Στο σημερινό επεισόδιο θα ενημερωθούμε για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, καθώς και για την αύξηση σε αριθμό των ευρωβουλευτών κατά το νέο έτος 2024. Ο Οκτώβριος έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας που επικεντρώνεται στην κοινωνική μηχανική. Αναλυτικότερα, ο Οκτώβριος είναι Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας. Φέτος είναι σε εξέλιξη η 11η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και για τη διάδοση επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσω της ενημέρωσης του κοινού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε σχετική εκστρατεία με μία συζήτηση για την ετοιμότητα απέναντι στις απειλές κυβερνοασφάλειας. Η φετινή εκστρατεία επικεντρώνεται στην κοινωνική μηχανική, μία πρακτική που παρατηρείται όλο και πιο συχνά με την οποία οι απατεώνες προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους χρήστες του διαδικτύου και να εκτελέσουν διαδικτυακές ενέργειες ή να παράσχουν ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούν για κακόβουλους σκοπούς. Η μελέτη Threatlandscape, το οποίο των απειλών, που δημοσίευσε ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, ENISA, αποκαλύπτει ότι το ηλεκτρονικό ψάρεμα έχει καταστεί η συνηθέστερη απειλή για την απόκτηση πρόσβασης σε έναν οργανισμό. Από τη στιγμή που οι επιτεθέμενοι έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του οργανισμού, μπορούν να κάνουν και άλλες επιθέσεις, όπως επιθέσεις ηλεκτρισμικού. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή μας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και στην ενημέρωσή μας σχετικά με τις κυβερνοαπειλές. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε εύκολα να ενισχύσουμε τη δική μας κυβερνοασφάλεια, υιοθετώντας καλές ψηφιακές συνήθειες. Όντας ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στους απατεώνες, μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Thierry Breton, πρόσθεσε τα εξής. Οι απατεώνες γίνονται όλο και πιο δημιουργικοί στις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να επιτεθούν σε άτομα και οργανισμούς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παραμείνουμε προσεκτικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τη διαδικτυακή μας ασφάλεια. Οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό και η συμπεριφορά των πολιτών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σημασία για την κυβερνοασφάλειά μας. Πρόκειται για κοινή ευθύνη όλων μας. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας διοργανώνεται από τον ENISA, την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του μήνα θα αναδειχθεί επίσης το πιο επιτυχημένο και καινοτόμο διαφημιστικό υλικό που έχει παραχθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πέρασμα των χρόνων. Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Το πρώτο πρωτότυπο της πλατφόρμας, Cancer Image Europe, τίθεται σε λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 29 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα Cancer Image Europe. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνησης του Καρκίνου υλοποίησε ένα πρώτο σημαντικό ορόσημο, την πλατφόρμα Cancer Image Europe, που συνδέει 36 σύνολα δεδομένων με απεικονίσεις 9 τύπων καρκίνου. Καρκίνο του μαστού, του παχαίου εντέρου, του πνεύμονα, του προστάτη, του ορθού, του ύπατος, του γλιώματος, του νευροβλαστώματος, του γλιοβαστώματος, διαθέτοντας συνολικά πάνω από 200.000 σειρές απεικονίσεων από περίπου 20.000 άτομα. Έχουν επίσης δημοσιευθεί μια πρώτη έκδοση των κανόνων που θα ισχύουν για τους παρόχους και τους χρήστες δεδομένων, καθώς και επιχειρησιακές διαδικασίες για την πλατφόρμα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιοποιημένης υποδομής δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας, ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καινοτόμες και βασισμένες στα δεδομένα λύσεις για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου προς όφελος των καρκινοπαθών. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Thierry Breton, δήλωσε σχετικά.
Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Cancer Image Europe, αξιοποιούμε τη δύναμη των δεδομένων στον αγώνα μας κατά του καρκίνου. Προετοιμάζουμε το έδαφος για μια διασυνοριακή, διαλειτουργική και ασφαλή υποδομή για δεδομένα απεικόνισης του καρκίνου στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει όθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του καρκίνου. Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κυρία Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε τα εξής. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα φέρουν επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση, τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου θα συμβάλλει καθοριστικά στο να καταστεί η έγκαιρη ανίχνευση μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου πιο ακριβής, πιο έγκαιρη, πιο προσβάσιμη και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά διαγνωστικών μέσων και θεραπείων για τον καρκίνο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2022 είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Η πλατφόρμα Cancer Image Europe, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη με 18 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κόμβη Ψηφιακής Καινοτομίας του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη θα στηρίξουν την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών. Η πρώτη έκδοση αυτής της ψηφιακής υποδομής, που παραδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχετικού έργου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις απεικονίσεις καρκίνου, περιλαμβάνει ένα δημόσιο κατάλογο συνόλων δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου, τα οποία αντλήθηκαν από τα αποθετήρια χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την απεικόνιση της υγείας, καθώς και είναι εργαλείο αναζήτησης για την κατανόηση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους των παρόχων δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για όσους δεν το γνωρίζετε, ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα αυξηθεί το 2024, αντικατοπτρίζοντας τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2019. Προτινόμενες έδρες αναχώρα για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σεπτέμβριο του 2023, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αυξήσει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 15 σε 720 για την νομοθετική περίοδο 2024-2029. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βασίστηκε σε έκθεση του Κοινοβουλίου που συνιστά την προσθήκη 11 εδρών. Έδρες αναχώρα για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς αποφασίζεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών αναχώρα? Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει το πολύ 750 ευρωβουλευτές σύν τον πρόεδρο και ο αριθμός των εδρών αναχώρα αποφασίζεται πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η κατανομή των εδρών λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών, καθώς και την ανάγκη για ένα ελάχιστο επίπεδο εκπροσώπησης για τους Ευρωπαίους πολίτες από μικρότερες χώρες. Αυτή η αρχή της φτήνουσας αναλογικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι ενώ οι μικρότερες χώρες έχουν λιγότερους ευρωβουλευτές από τις μεγαλύτερες χώρες, οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερους ανθρώπους από τους ομόλογους τους από μικρότερες χώρες. Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων αναχώρα είναι 6 και ο μέγιστος είναι 96. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις που έρχονται εδώ, στο Europe Next. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα και το νέο μας επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!